Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στο δρόμο προς την κάλπη φυσικά της 9ης Ιουνίου Ευρωπαϊκές Εκλογές. Είμαστε τέσσερις μόλις μέρες, μία ανάσα πριν από την κάλπη της Κυριακής. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το μέρος την κυρία Μέλπο Λεκατζά, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ ευχαριστώ. Σε μια έτσι χρονική συγκυρία, κυρία Λεκατζά, που είναι πάρα πολύ δύσκολη, και το λέω αυτό γιατί μόνο ευρωπαϊκές εκλογές δεν θυμίζουν όλα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας τις τελευταίες τουλάχιστον μέρες και ώρες. Δεν ξέρω, αυτό που διακρίνω εγώ είναι μια διάθεση του κόσμου έτσι αδιάφορη. Δεν σκέφτονται ότι η πρώτη τους δουλειά, ας πούμε, την Κυριακή είναι να πάνε στην κάλπη. Και όλο αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι ο μοναδικός εχθρός των ευρωπαϊκών εκλογών είναι η αποχή. Όλων των εκλογών ο εχθρός είναι η αποχή. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, γιατί δεν είναι δυνατόν να ψηφίζει κάτω από το 50% είτε για εθνική κυβέρνηση είτε για ευρωπαϊκή. Για την ευρωπαϊκή πολύ περισσότερο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι δεν έχει επικοινωνιαθεί όλα αυτά τα χρόνια το έργο που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέμε, τι φταίει σε αυτό, λέτε, τι φταίει, ποιος φταίει, οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε κυβερνήσεις που καρπώνονται τα θετικά της Ευρώπης και τα δίνουν στον κόσμο ως δικά τους έργα, το ίδιο και η τοπική αυτοδιοίκηση, τις οδηγίες που είναι αρνητικές προς τη χώρα και λένε «Α, εδώ η Ευρώπη, εμείς δεν φταίμε, η Ευρώπη είναι οδηγία της Ευρώπης, πρέπει να την εφαρμόσουμε». Συγκοινωνούν τα δοχεία. Η Ευρώπη χρησιμοποιείται σαν ένα άλοθη για να πάρουμε τα χρήματα και να κάνουμε τα έργα και μετά όταν κάτι δεν είναι όπως το θέλουμε, το φορτώνουμε στην Ευρώπη. Αλλά φταίμε και εμείς όλα τα κόμματα, γιατί επί 4 χρόνια, 5 χρόνια πριν από τις εκλογές δεν έχει επικοινωνία καμία για τα θέματα, τι οδηγίες ψηφίστηκαν, από ποιους ψηφίστηκαν. Όλο λέμε απλώς η κακιά Ευρώπη, η υπερσυντηρητική Ευρώπη, μόνο εκεί. Αλλά τα θετικά της Ευρώπης δεν τα επικοινωνούμε. Τώρα, εσείς είστε μία εκ των 5 έτσι, υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επιλογή του Προέδρου, του Στέφανου Κασελάκη. Και αναρωτιέμαι, γιατί δεν είστε έτσι, είστε μία προσωπικότητα που πραγματικά είμαι, δεν ξέρω, νιώθω πολύ περήφανη που έχω την τιμή να συνομιλώ μαζί σας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είστε μία γυναίκα που χωρίς υπερβολή αποτελείται σύμβολο για όσους γνωρίζουν. Για όσους δεν γνωρίζουν, να ενημερώσω ότι η Μέλπο Λεκατζά, όταν ήταν στα 20 της, το 1973, ήταν μία από τις πρωταγωνίστριες των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Ήταν αυτή, ήταν η γυναίκα αυτή που δημιούργησε, που ίδρυσε το φαρμακείο τότε. Ήταν αυτή που συνελήφθη και έμεινε 3,5 μήνες στη φυλακή. Είναι μία γυναίκα που, ειλικρινά, όσοι δεν γνωρίζετε, καλό θα κάνετε να ενημερωθείτε και να διαβάσετε για αυτήν. Συγγνώμη, αλλά ειλικρινά, εντάξει, νομίζω ότι εκτός ευρωπαϊκών εκλογών θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ναι, σίγουρα, και δεν θα τελειώσει εδώ η επικοινωνία μας, γιατί οι εκλογές είναι πολύ σύντομα, σε λίγες μέρες θα είναι λυτρωτικές για όλους τους συνυποψηφίους από όλα τα κόμματα, αλλά και για μένα την ίδια. Γιατί εσείς είπατε ναι στην πρόταση αυτή του Στέφανου Κασελάκη και θα ήθελα να μας πείτε το γιατί. Ναι, είπα ναι, γιατί ήμουν έτοιμη από καιρό να, σαν πολιτικών που δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι από το 1973 και εδώ, είχα χρόνο, είχα πράγματα να πω, είχα μεγάλη αγανάκτηση μέσα μου, γιατί θεωρώ ότι δεν πήγε πάρα πολύ καλά η διακυβέρνηση στη χώρα μας όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις. Και ο καημένος ο ΣΥΡΙΖΑ, το δικό μου κόμμα, που θεωρώ ότι ήταν μια πολύ φωτεινή παρένθεση, έτυχε και αυτό σε συνθήκες που δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του και, αν το θέλετε, ακόμη πιο πολύ να το υλοποιήσει. Θεωρώ ότι ήταν σπουδαίο να δώσουμε
μια δεύτερη ευκαιρία. Βέβαια στην Ευρώπη, αντίθετα από εδώ, είμαι πολύ περήφανη για τη δουλειά που έκανε η ευρωομάδα μας και κυρίως οι δύο τελευταίοι βουλευτές που έμειναν μετά τη διάσπαση και τις αποχωρήσεις. Λέτε για τον κύριο Αρβανίτη και την κυρία Κουντουρά. Νομοθέτησαν πολύ σπουδαία πράγματα, έχουν στείλει οδηγίες, οι οποίες βέβαια ελπίζω η κυβέρνηση να τις υλοποιήσει. Καλά, άκουσαν και πολλά, ειδικότερα ο κύριος Αρβανίτης και τι δεν του έσυραν σε εισαγωγικά. Αλλά βέβαια ο ίδιος και η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που λένε ότι εμείς κάναμε τη δουλειά μας. Είμαστε εκεί για να κάνουμε τη δουλειά μας και δεν είμαστε δεν εκεί. Δεν σκεφτείτε να μην είχαν κάνει τη δουλειά τους. Η μονταζιέρα και το πλάκωμα των τεμπών θα ήταν διαπαντός. Με το που έχουμε αυτό που δεν είναι μόνο τα τέμπη, είναι και άλλα θέματα. Σε και άλλα θέματα επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ακόμα. Συμφωνώ. Μα αυτό είναι που λέμε κράτος δικαίου. Ότι μπορεί και έχει δυνατότητα η Ευρώπη να επισέλθει και έστω και σαν μια παρένεση, σαν μια οδηγία να βοηθήσει να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Θα μου πείτε τι αποτέλεσμα. Και μόνο ότι αντέδρασε ο Άριος Πάγος κατά αυτόν τον τρόπο και θύμωσε και φώναξε και έβαλε να 35 δικαστές να υπογράψουν ως απαράδεκτη αυτή την οδηγία και οι 15 που μειοψήφισαν να έχουν περάσει τα πάνδυνα γιατί μειοψήφισαν. Και είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, αυτό δείχνει ότι τους πείραξε. Και έτσι κινητοποιήθηκε και ο εισαγγελέας στη Λάρισα για να αναμοχλεύσει τη δίκη. Παιδιά, είναι τραγικό όταν υπάρχει θάνατος, όταν υπάρχει νεκρός άνθρωπος. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας. Και γιατί μια κυβέρνηση να θέλει να ανακατευθεί σε αυτό το θέμα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή, γιατί να μην αφήσει να προχωρήσει. Καλώς, κακώς, δεν λέω πάντοτε ότι η δικαιοσύνη είναι στις καλύτερες στιγμές της, αλλά εν πάση περιπτώσει η παντελής έλλειψη και η συγκάλυψη είναι άλλο πράγμα και η κακή δικαιοσύνη, επειδή υπάρχουν και άλλοι βαθμοί, είναι άλλη κατάσταση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε πολλά ο κύριος Αρβανίτης και γενικά και η κυρία Κουντουρά δεν είπανε τιμωρήστε την Ελλάδα, μην τη στείλετε λεφτά. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Είπε απλώς ότι πρέπει να κάνετε αυτά τα πράγματα. Μια παρένεση ήτανε, σκληρή μεν, αναλυτικότατη δε, και από εκεί και πέρα γιατί εμείς σαν κράτος θέλουμε δηλαδή μόνο τα λεφτά της Ευρώπης. Δεν θέλουμε μια επικοινωνία που θα μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια δικλίδα ασφαλείας όταν κάτι δεν γίνεται καλά στη χώρα μας. Τώρα, θα πάμε μετά και στα θέματα της Ευρώπης που θα ήθελα πάρα πολύ τις τοποθετήσεις σας, όμως δεν θα μπορούσα να αποφύγω και να ζητήσω ένα σχόλιο σας αναφορικά με τα χθεσινά, με την συγκέντρωση του Στέφανου Κασελάκη, την ομιλία στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έδωσε στη δημοσιότητα, σε όλους όσους ήταν εκεί, αλλά και σε όλους όσους παρακολουθούσαν τηλεοπτικά την ομιλία του, τη δήλωση αυτή περί ουσίας, γιατί δεν είναι ποθενές και η πλατφόρμα παραμένει κλειστή και να ήθελε δηλαδή ο άνθρωπος να καταθέσει το ποθενές και δεν θα μπορούσε, να το διευκρινίσουμε αυτό. Επομένως, είχαμε αντιδράσεις. Ήταν πολύ αυθόρμητη, πολύ μετρημένη αυτή η συνέντευξη. Άρεσε σε πάρα πολύ κόσμο και για πρώτη φορά πρόσεχα ότι κάτω ο κόσμος δεν ήταν ηλικιωμένοι. Δεν είναι το γκρουπ της δικής μου ηλικίας. Δεν είστε ηλικιωμένοι, κυρία Λεκατσά. Είδα νέους, είδα μουσάτους, είδα μακριμάλιδες. Είδα έναν κόσμο που δεν τον έχω συνηθίσει να τον βλέπω. Και γιατί το λέω αυτό. Είπε κάποιες μεγάλες αλήθειες. Είπε ότι ήρθε με την καρδιά του στην Ελλάδα, χωρίς να γνωρίζει ακόμη, αφού έχει ζήσει 14 χρόνια στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στο εξωτερικό, καλά ελληνικά. Αυτό είναι αυτονόητο. Και κάνει μάθημα κάθε μέρα και είδατε τι ωραία που τα εξέφρασε εκτές. Τώρα, εάν είμαστε προκατηλημένοι σε όλα και την έχουμε στημένη και θέλουμε να κάνουμε δολοφονία χαρακτήρων και κόμματος, λέμε ό,τι μας καπνίζει. Αυτό το χαρτί που ανέβασε, και είπατε πάρα πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει πλατφόρμα για να το αναρτήσει, όχι μόνο ο κύριος Κασελάκης. Είναι κλειστή. Είναι κλειστή. Γιατί είναι κλειστή 2 χρόνια να ρωτήσω?
Γιατί μήπως γίναν κάποιες αλλαγές σε αυτά τα πόθεν έσχες. Και άλλωστε να σας πω κάτι. Όταν λέμε πόθεν έσχες, η ουσία των λέξεων είναι όχι να δηλώσεις απλώς ότι έχεις 20 σπίτια, 39 σπίτια, αλλά πώς τα απέκτησες. Πού τα βρήκες, πώς τα απέκτησες. Βρήκες τα χρήματα. Λοιπόν, ο Κασελάκης τόλμησε, γιατί αριστερός είναι άποψη, είναι ιδεολογία. Δεν είναι να μετράμε τις τσέπες μας. Δεν είμαστε φτωχοί όλοι οι άνθρωποι που είμαστε στην αριστερά. Ίσα ίσα μακάρι να είμαστε όλο και λιγότεροι φτωχοί, για να μπορούμε, αν θέλετε, με άποψη να φουγκραζόμαστε το πρόβλημα των φτωχών. Αυτή είναι η διαφορά ενός αριστερού και ενός δεξιού. Πώς αντιλαμβάνεται το πρόβλημα. Αλλά βέβαια, βέβαια και το μότο σας στις ευρωπαϊκές εκλογές είναι το για μια καλύτερη ζωή. Έτσι, και αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο τους λίγους, τους αριστερούς, τους τοποθετημένους πολιτικά. Έχει αυτό που το λένε πολλοί, το χαρακτηρίζουν με πολύ άσχημο τρόπο. Εμένα μου το χαρακτήρισαν, θα πω, τολμήσω να πω τη λέξη, κολόχαρτο. Όχι, δεν είναι κολόχαρτο. Όλες οι εφημερίδες, γιατί τις κοίταξα. Ναι, αν δεν το έκανε, θα λέγανε δεν το έκανε. Ναι, τώρα το έκανε, δεν βγαίνουν τα νούμερα, σχολιάζει το Μαξίμου. Ποια νούμερα να βγει. Μα προσέξτε, καταρχήν ο νόμος θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί από τη στιγμή που ζητάμε συμμετοχή αλλοδαπών Ελλήνων. Έπρεπε να ξέρουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έξω, είτε σαν επιστήμονες, είτε σαν επιχειρηματίες, έχουν ένα λιφοστάτος χρημάτων. Αυτό λοιπόν, όταν έρχονται εδώ πέρα, ξαφνικά διαβάζουν υποψηφιότητα, δεν μπορούν να το καταργήσουν. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν το χρόνο να το αναρτήσουν και να απολογηθούν γιατί, για τα χρήματα που βγάλανε στο εξωτερικό. Δεν τα δανείστηκαν από εμάς, από τον Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Δεν τα πήραν ως δάνειο. Είναι δουλειά τους, και ειδικά στην Αμερική αλλά και στην Αυστραλία δηλώνονται τα πάντα. Δεν μπορείς να είσαι και να λες αέρα πατέρα, γιατί εκεί είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Δεν υπάρχει η έννοια του μαύρου χρήματος στο βαθμό που υπάρχει σε εμάς. Άρα το δήλωσε. Ας ψάξουν λοιπόν οι λογιστές τους όλα όσα θέλουν να κάνουν. Καλά, και ας κάνουν και υπομονή έως ότου δηλωθεί το πόθεν έσχες όσο έχει στην πλατφόρμα, έτσι. Νομίζω. Δηλαδή αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή να χαρακτηρίσω κι εγώ μια φράση που μου έχει χτυπήσει εδώ στο κεφάλι. Λέει παράδειγμα ο Πρωθυπουργός, λέει, πούλησα τα σπίτια μου για να σπουδάσουν τα παιδιά μου. Μα ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν ένα σπίτι το αγοράσεις 10 και το πουλήσεις 20, αυτά τα 10 ευρώ είναι για κέρδος, είναι επένδυση. Δεν είναι για να σπουδάσεις τα παιδιά σου. Και ποια παιδιά του? Όλα του τα παιδιά, και δόξα τω Θεώ για τον άνθρωπο, είναι βολεμένα. Η κόρη του, η Σοφία, πουλήθηκε η ΔΕΗ, κυρία μου, η ΔΕΗ, γιατί είναι τσεός στην εταιρεία που την αγόρασε η κυρία Μητσοτάκη, η Σοφία Μητσοτάκη. Και αυτή η εταιρεία δεν έχει μόνο τη ΔΕΗ, έχει, δεν μπορώ να σας απαριθμίσω τι εταιρείες έχει. Δηλαδή λιμάνια, την Βιβάρτια που είναι για τα τρόφιμα. Δηλαδή μιλάμε για μια σειρά αγοροπολισιών όπου η τσεό της εταιρείας είναι η κυρία Μητσοτάκη, και τολμάνε να κατηγορούν έναν άνθρωπο. Τους ήρθε απότομο ότι έβγαλε 38 εκατομμύρια σε ένα χρόνο. Μα έξω, για αυτά τα νούμερα μιλάμε. Δεν μιλάμε για πράγματα. Εδώ ένας επιστήμονας στην Ελλάδα, εκλεκτός ερευνητής, παίρνει 1.500. Ένας καθηγητής πανεπιστημίου παίρνει 1.600. Να φτάσει 2.000. Ξέρετε πόσο αμείβεται ο καθηγητής πανεπιστημίου έξω? 10πλάσια, 20πλάσια από αυτό. Άρα αντίστοιχα ο επιχειρηματίας δεν θα έχει κάποια έσοδα. Προφανώς, και προφανώς. Και στον εφοπλιστικό χώρο που ξέρουμε ότι τα νούμερα είναι τεράστια. Γι' αυτό και η Ελλάδα είναι μέσα στα πρώτα ονόματα στον εφοπλιστικό κύκλο. Mm-hmm. Έχουν πάρα πολλά πλοία οι Έλληνες. Δηλαδή γιατί να έχουν και να τα έχουν οι άνθρωποι και να μην μπορεί να τα έχει ο πρόεδρος ενός κόμματος? Θα τον κρίνουμε από τα έργα του?
Θα τον κρίνουμε. Η αλήθεια είναι τώρα, κυρία Λεκατσά, ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Αυτό δημοσιογραφικά καθαρά το λέω. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για τον Στέφανο Κασελάκη από τη στιγμή που ανέλαβε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέχρι να αποφασίσει το συνέδριο ότι τελικά θα παραμείνει ο Στέφανος Κασελάκης στην Προεδρία. Μέχρι τότε, ό,τι γνωρίζαμε για τον Πρόεδρο του κόμματος ήταν μόνο οι lifestyle εμφανίσεις και τίποτα περισσότερο. Από εκεί και μετά όμως είδαμε έναν διαφορετικό Στέφανο Κασελάκη να ορθώνει πολιτικό ανάστημα, να έχει πολιτική άποψη και λόγο και να μην αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Μάλιστα, κατά την περιοδία του στη Θράκη στις 14 Μαΐου, αυτό που εισπράξαμε εμείς είναι ότι είναι ακίνητος. Πραγματικά δεν είχε σταματήσει τις επαφές. Και ο χαρακτήρας του Κινιώτη, βεβαίως είναι ακίνητος. Είναι ένας άνθρωπος που κοιμάται έτσι, μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν αν όλο αυτό σας έχει αποτελεί έμπνευση για την Μέλπο Λεκατσά και γιατί οι άνθρωποι που είναι αριστεροί σαν ιδεολογία και έχουν πια μπερδευτεί, γιατί με το ένα πόδι είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και με το άλλο πόδι δεν ξέρουν προς τα πού να πάνε, γιατί κατά ψέματα υπάρχουν διασπάσεις και στην αριστερά. Όταν δουλεύεις με ιδέες, όταν δουλεύεις, είσαι πάντοτε πιο ευάλωτο σε μία διάσπαση, σε μία διαφωνία. Όταν δουλεύεις μόνο για τα συμφέροντά σου, ενώνεσαι και δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Ξέρετε κάτι, κυρία Λεκατσά, υπάρχουν άνθρωποι στη Θράκη που είναι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δεν έχουν φύγει από τους καταλόγους του κόμματος, όμως υποστηρίζουν άλλα κόμματα που αριστερίζουν. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε και περιμένουν να δουν, πατάνε σε δύο βάρκες, περιμένοντας να δουν προς τα πού θα γύρουνε τελικά. Σε ευρωεκλογές και πώς θα πάμε. Ακριβώς. Εγώ δεν έχω τέτοια διλήμματα, γιατί εγώ πια θεωρώ ότι η αριστερά πρέπει να είναι κυβερνός αριστερά. Μία κυβερνόσα πατριωτική αριστερά. Δεν θα χαρίσουμε τίποτα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν σκεφτούμε έτσι και καθόμαστε σε ένα δωμάτιο να τσακωνόμαστε, εάν είναι αμερικανοκίνητη η Χούντα ή απλώς Χούντα ή οτιδήποτε αλίμονό μας, θα έχουμε ό,τι πιο ακραίο, ό,τι πιο συντηρητικό υπάρχει στη ζωή μας. Εγώ δεν θέλω πια αυτό. Θέλω να βγω, να φωνάξω, να πω τέρμα ο φασισμός, το ζήσα εγώ, σε κανάλι να με προπυλακίζει γυναίκα 35 χρονών, ένα φασιστοειδές, τελείως φασιστοειδές. Λοιπόν, μου ξύπνησε μνήμες που δεν μπορώ να σας τις περιγράψω. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω πια συζητήσεις και κυρίως συζητήσεις που αντιλαμβάνομαι ότι είναι αρχηγικές φιλοδοξίες. Mm-hmm. Καλώς κακώς εξελέγει δημοκρατικά. Αν θέλανε, αν είχαν επιλέξει ή του κόμματος άλλες διαδικασίες. Και ξαφνικά αυτό το παιδί με τα λίγα ελληνικά, με τα λάθη του, είπε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είχα, λέει, ιστορική συνέχεια, δεν έχω διαβάσει, διαβάζω κάθε μέρα και κάθε μέρα βελτιώνομαι. Ποιος βγαίνει από όλους αυτούς που μας το παίζουν ότι το κεφάλαιο του Μάρξ το έχουν τη νύχτα στο κεφάλι τους. Και τι να μας κάνει σήμερα. Είμαστε Μάρξ συν τόσα χρόνια, σαν τόσα κινήματα. Όλη η Ευρώπη πάει ξανά να γίνει φασιστική, πάει να αιματοκυλιστεί ξανά. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και να περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουμε έναν βουλευτή στο left part και εμείς πόσο θα πάρουμε. Όχι, παιδιά, αυτά είναι αστειότητες. Να βάλουμε στην τσέπη τα αριστερόμετρα. Προσπαθήσαν να μας πούνε ότι είναι μέχρι και χαζό, είπανε τον Κασελάκη. Εγώ δεν βρίσκω καθόλου χαζό. Τον βρίσκω έναν άνθρωπο πανέξυπνο, που όπως είπατε κι εσείς ακίνητο, και εν πάση περιπτώσει ας σταθούν δίπλα του και αν κάπου το πολιτικό του διακύβευμα δεν τους καλύπτει, ας τον βάλουν μπροστά, γιατί έχει χαρισματικότητα. Μιλάει στους νέους. Μιλάει στους νέους. Αυτούς θέλουμε. Τι, τη δική μας γενιά μόνο. Και ας τους βάλουν με μπροστά, γιατί άλλως θα έχουμε άλλα 160 χρόνια δεξιά. Τώρα, είναι οι δεξιά φασίστες όλοι, αλλά έχει πάρα πολλά στα γονίδια του φασισμού. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το Πολυτεχνείο. Με το που ακούσαν ότι εγώ είμαι από το Πολυτεχνείο
Δεν υπήρχε, διαφημίζεστε, δεν υπήρχαν νεκροί. Πώς δεν υπήρχαν νεκροί, να μας τρελάνετε λίγο, τόσα βιβλία ιστορικά έχουν βγει. Αλλά όταν το άσπρο το κάνεις μαύρο, δεν έχουμε περιθώρια τώρα. Δεν έχουμε, και να σας πω, λέτε lifestyle. Ωραία, όλοι κάνουν όμως τώρα πια TikTok, Twitter, Instagram και τα κάνουν πολύ πιο κακά και πολύ λιγότερο αισθητικά από ό,τι τα κάνει ο Κασελάκης. Γιατί λείπει μια διαφορά εδώ. Εκείνος είναι αυθόρμητος. Εκείνος είναι πηγαίος. Όταν προσπαθείς να κάνεις τον πηγαίο και τον αυθόρμητο, δεν σου βγαίνει πια. Δεν βγαίνει, λέτε. Τώρα όμως να μιλήσουμε και λίγο... Χαμογελάει όλη η γη, είναι σαν και εμένα. Μου λένε, με τόσα που έχεις περάσει, έχεις ένα χαμόγελο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό όμως, ή το έχεις ή δεν το έχεις. Πώς να χαμογελάσει μια γυναίκα ξινή? Δεν μπορεί να χαμογελάσει. Μπορεί να είναι άριστη και να είναι και μια instructor, αλλά δεν μπορεί να βγει μπροστά να μιλήσει. Γιατί με ξύλινη γλώσσα και με ξύλινη παρουσία δεν μπορείς να προσελκύσεις ανθρώπους. Αν περιμένουμε με τις ιδέες μας και όλα αυτά να τους προσελκύσουμε, δεν πειράζει. Και αυτό που λέμε λίγο απολιτικ θα γίνει πολιτικ σε λίγο. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα νομίζω. Και εγώ ήρθα στη Θράκη και τα είδα από κοντά τα πράγματα. Εκεί θα σας πήγαινα, γιατί θέλω να μιλήσουμε και λίγο ευρωπαϊκά. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, όμως θα προλάβουμε νομίζω. Αναρωτιέμαι λοιπόν, είμαστε 4 μέρες πριν την Ευρωκάλπη. Ο κόσμος δηλώνει αδιάφορο στην πλειοψηφία του. Άλλοι δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν, γιατί άλλο κόμμα ψήφισαν στις εθνικές εκλογές, άλλο κόμμα θα ψηφίσουν στις ευρωπαϊκές εκλογές και ψάχνουν να βρουν γνωστούς. Ναι. Βέβαια, η Θράκη, όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, βρίσκεται σε μια κατάσταση που στη θεωρία είναι τα σύνορα της Ευρώπης, ειδικότερα ο Εύρος. Βρίσκεται στα σύνορα της Ευρώπης και μόνο έτσι δεν αισθάνεται ο κάτοικος του Εύρου, ο κάτοικος της Θράκης, γιατί αισθάνεται απομονωμένος. Όλοι έρχονται, περιοδεύουν στη Θράκη γιατί είναι γουρλίδικοι, λένε, προεκλογικά, φέρνει γούρι, αλλά αμέσως μετά μας ξεχνάνε. Έχουμε και την πρωτοτυπία, παγκόσμια πρωτοτυπία, να εγγενιάζουμε πράγματα τα οποία θα υλοποιηθούν σε 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρόνια στην περιοχή. Και ο Ευρύτης κάθεται ο έρμος και περιμένει να δει τι θα κάνει την Κυριακή και αν αξίζει τον κόπο να πάει στην Κάλπη. Θέλετε μεταναστευτικό, το νέο σύμφωνο μετανάστευσης που περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Τραγικό. Περιμένουμε να το δούμε στην πράξη, γιατί ακόμη δεν μας έχει αποσαφινιστεί τι μας περιμένει στην περιοχή. Θέλετε νέα κοινή αγροτική πολιτική με τους αγρότες μας μετά τις καταστροφικές φωτιές του περασμένου Αυγούστου στην περιοχή να βρίσκονται σε μια άθλια κατάσταση. Οι μελισσοκόμοι έχουν αφανιστεί, τα μελίσια έχουν αφανιστεί. Έβλεπα τη θάλασσα σήμερα που είναι μαύρη. Δεν ξέρω αν φέτος οι Αλεξανδροπολίτες θα καταφέρουν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Έχει ακόμα στάχτες. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, βλέπεις μαυρίλα και ακόμα περιμένουμε αποζημιώσεις. Οπότε, ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη έχει στείλει τα χρήματα. Ναι, αλλά τα έχουν μοιραστεί 7 κωδικοί. Ορισμένοι επιτίδη. Δεν έχουν πάει στο λαό τα χρήματα. Εδώ θέλω να πω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα και των φωτιών που θα έπρεπε να υπάρχει ειδικό ταμείο, όπως υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, ειδικό ταμείο καταστροφών από φωτιές, από πλημμύρες, και έχουμε πάρα πολλές στη χώρα μας, γιατί δεν επαρκούν οι πόροι της Ελλάδας για να τα καλύψει, αλλά δεν πρέπει να είμαστε μόνο για να παίρνουμε τα χρήματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η κλιματική αλλαγή, η πράσινη μετάβαση έπρεπε να έχει γίνει από χθες. Πώς λοιπόν εγώ να εμπιστευτώ ένα κόμμα που μου λέει «Α, περιμένετε το 2050 και τότε μόνο 50% οι εκπομπές να μειωθούν». Γιατί, παιδιά, έπρεπε από χθες να έχουν γίνει αυτά. Τα επισημάνατε εσείς, γιατί μεγάλα φαινόμενα από αυτά που λέτε. Καλά, εμείς είμαστε παθόντες, γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτά επισταμμένα. Και όταν είσαι παθόν, αυτό είναι και ένα μάθημα ζωής, ότι δεν μπορεί ο χρόνος πια, δεν είναι ο χρόνος υπέρ του ανθρώπου. Και όλα αυτά τα χρήματα που παίρνουμε για να μπαλώσουμε τις καταστάσεις που πάθαμε, ίσως αν είμαστε πιο προνοητικοί, να μην τα είχαμε πάθει.
Αυτό προσπαθώ να πω. Ήρθα εκεί και μίλησα με πολλούς ανθρώπους και ο κύριος Ξανθόπουλος, ο οποίος βρίσκω ότι είναι ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος και ενημερωμένος άνθρωπος, μου εξήγησε πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά έφυγα άρρωστη, με σφιγμένη. Μετά φτιάξαμε το τείχος. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι κανένα τείχος δεν λύνει το μεταναστευτικό, γιατί οι μετανάστες δεν έρχονται για πλάκα. Έρχονται γιατί στις χώρες τους είναι πονεμένοι, διωγμένοι, πεινασμένοι, αδικημένοι. Όπως και εμείς αύριο, όταν δεν θα μπορούμε εδώ από τη ζέστη και από την ατμόσφαιρα να αναπνεύσουμε, θα γίνουμε μετανάστες προς βορρά. Ναι, βέβαια, λοιπόν, όλο αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα και ο Εύρος και η Θράκη σηκώνει τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών. Αυτό θα έλεγα τώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι ενώ φτιάξαμε ένα τείχος να εμποδίσουμε να έρχονται, αυτοί όχι μόνο βρίσκουν τρόπο να έρθουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που έπρεπε να πάρει τους μετανάστες σαν ανθρώπινες ψυχές και να τους διανύμει σε όλες τις χώρες ισότιμα, βάζει αυτή την πενιχρή αποζημίωση. Α, κρατήστε 10, κρατήστε χιλιάδες και θα σας δώσω ένα μικρό ποσό. Αυτό δεν είναι λύση. Αυτό είναι τρέλα. Αυτό υποβαθμίζει και αυτούς που έρχονται και εμάς που τους δεχόμαστε, γιατί δεν μπορεί ένα μικρό κράτος, φτωχό κράτος, τι τα λέμε τώρα, τελευταίοι στην Ευρώπη είμαστε, να αντέξει όλο αυτό το κύμα μετανάστευσης. Και ενώ υπήρχαν προτάσεις από το left part το δικό μας για το πώς θα διευθετηθεί αυτή η κατάσταση, βλέπετε ότι τίποτα δεν έγινε. Τίποτα δεν έγινε. Ψήφισε το Λαϊκό Κόμμα που ήταν η πλειοψηφία αυτό το επέσχυντο για μένα νομοσχέδιο, ότι πρέπει να μας πληρώνουμε για να κρατάμε μόνο εμείς και κάποιες άλλες χώρες τους μετανάστες. Και τι πληρώνουμε? Τίποτα. Μπροστά στο κόστος που θα πρέπει για να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή. Και πάλι χωροταξικά δεν χωράμε. Δεν είναι μόνο το χρήμα, δεν είναι μόνο η υπεβάθμιση της δικής μας ζωής, της δικής τους ζωής. Αυτό τώρα πώς να το... πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Να εξηγήσουμε ότι πρέπει όλοι να πάρουν μετανάστες. Γιατί σίγουρα ούτε να τους σκοτώσουμε μπορούμε, ούτε να τους πνίξουμε. Mm-hmm. Αυτά δεν, ο ανθρωπισμός, που είναι μία έννοια της Ευρώπης και πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να είναι και τα δύο πράγματα. Δηλαδή από τη μία να έχουμε ανθρωπισμό, από τη μία να βλέπουμε το αδιέξοδο και από την άλλη κάποιες χώρες να έχουν όλο το βάρος. Ναι. Και εμείς αυτό το πράγμα το επικοινωνήσαμε, το ψηφίσαμε, αλλά βεβαίως δεν είμαστε η πλειοψηφία. Τώρα, αν τα στέλνατε το δικό σας μήνυμα, κυρία Λεκατσά, στους Ευρύτες, στους Ροδοπίτες, στους Ξανθιώτες που μας παρακολουθούν, στους Εραίους, στους Δραμινούς, στους Καβαλιώτες, ποιο θα ήταν αυτό? Γιατί πραγματικά, ξαναλέω και δεν θα βαρεθώ νομίζω ποτέ να λέω, ότι εμείς αισθανόμαστε στο πετσί μας την εσχατιά. Βέβαια, έχετε δίκιο. Το είδα και πέρασε και από πόλεις που μου φαινόταν σαν να ήταν έρημες πόλεις. Πού να δείτε τους οικισμούς. Γιατί αν έβγαινα και πιο έξω και παρόλο ότι εγώ ήρθα κάτω από πολύ καλές συνθήκες, με ανθρώπους που με διακίνησαν, με ανθρώπους που μου εξηγούσαν, γιατί σκοπός δεν είναι να περνάς, να αφήνεις ένα φυλάγιο για να ψηφίσει όλος αυτός ο κόσμος σε μένα, αλλά θέλω να σκεφτεί πάρα πολύ πριν πάει στην κάλπη. Εδώ έχουμε περάσει από μια αλαζονική κυβέρνηση σε μια ανάλγητη κυβέρνηση. Βλέπουμε διαρκώς ότι η ζωή μας κάθε μέρα υποβαθμίζεται και δεν υποβαθμίζεται έχοντας αυτά τα δύο που μας πέστε ότι είχαμε μια φτωχοποίηση. Αλλά απ' την άλλη είχαμε μια σταθερότητα, είχαμε μια ασφάλεια. Γιατί συνέχεια μας κουνάνε ένα χαρτί ότι εδώ είναι η ασφάλεια. Ποια ασφάλεια? Έχει νιώσει κανένας ασφαλής? Λειτουργεί ο αστυνομικός στο επίπεδο που πρέπει να λειτουργεί ο άνθρωπος, να επιμορφώνεται, να μαθαίνει? Μπροστά στο αστυνομικό τμήμα σκοτώσανε. Ο πρωθυπουργός μας είπε στην ηλικιωμένη γυναίκα, δεν σε βοηθάει η εκκλησία. Τι να πρωτοκάνει η εκκλησία? Δηλαδή είναι αστεία πράγματα. Και το καταπληκτικό που άκουσα είναι αυτό που είπε ο κύριος Κέρτσος, ότι τα προϊόντα που βγάζει η Procter & Gamble ή κάποια άλλη πολυεθνική στην Γερμανία είναι κατώτερης ποιότητας, γι' αυτό είναι φτηνότερα εκεί. Όχι,
δεν είναι κατώτερες, γιατί ήταν αδύνατον ο Γερμανός, ο περιβαντολόγος με το υψηλό επίπεδο διαβίωσης να δέχεται να πλένει το πλυντήριό του με φτηνότερο σαπούνι από ότι του Έλληνα, του φτωχού Έλληνα, του τελευταίου στην Ευρώπη, του φτωχοποιημένου Έλληνα. Όχι, αυτό είναι ένα ψέμα μέσα στα χιλιάδες άλλα ψέματα. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί είσαστε βόρεια της Ελλάδας, κρατάτε Θερμοπύλες. Πρέπει με τα σύνορά μας να κάνουμε διπλωματικές κινήσεις που να αισθανόμαστε ασφαλείς. Δεν μπορούμε να έχουμε το διακύβευμα διαρκώς ενός εχθρού, ενός πολέμου. Όλη η Ευρώπη συντηρητικοποιείται, οδεύει προς την ακροδεξιά. Εμείς λοιπόν πρέπει να κρατήσουμε, γιατί είναι νοπές οι μνήμες ενός ολοκαυτώματος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι μόνο η υγεία που έχει καταστραφεί το ΕΣΥ και πρέπει να το ξαναχτίσουμε. Βγάλανε μία καταπληκτική στατιστική ότι ο Έλληνας ενδιαφέρεται για την υγεία του κατά 6%. Εγώ λοιπόν που είμαι 45 χρόνια... Εδώ αδειάζουν, κυρία Λεκατσά, οι οικισμοί, αδειάζουν χωριά στον Εύρο, στη Θράκη, για να έρθουν σε πόλεις οι άνθρωποι, για να έχουν πρόσβαση σε νοσοκομείο. Εδώ στην Αθήνα, αυτό που είπατε και που είναι τελικώς πολύ μεγάλη αλήθεια, έχουν εγκατασταθεί όλοι τριγύρω από τον Ευαγγελισμό. Διότι θέλουν. Λοιπόν, αποκλείεται αυτή να είναι σωστή, αυτό το γκάλωπο ότι ο Έλληνας κατά 6% ενδιαφέρεται για την υγεία του. 45 χρόνια, φαρμακοποιός είμαι. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το φάρμακό του, δεν έχει την αξιοπρέπεια να μην πονάει, να μπορεί να χειρουργηθεί στην ώρα του, να μην πηγαίνει σε ράτζα, όλα τα άλλα του είναι περιττά. Ούτε η τιμή της φέτας τον ενδιαφέρει, ούτε το καύσιμο, γιατί αυτοί συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν και αυτοκίνητα. Αλλά ας διερωτηθούν οι Έλληνες, γιατί εδώ η βενζίνα είναι δύο κάτι και εμείς που στέλνουμε τη βενζίνα κάτω στην Κύπρο και έχουμε και τα μεταφορικά εκεί είναι 1,5. Πρέπει άμεσα οι φόροι να μειωθούν. Ας έχουμε εμείς λιγότερο... εδώ πάντως πηγαίνουμε στην Τουρκία και στην Βουλγαρία για να φουλάρουμε. Ξέρω. Και καλά κάνετε. Όταν ο άλλος δεν έχει, που τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Και παίρνετε και πράγματα από εκεί. Σούπερ μάρκετ, βέβαια. Σούπερ μάρκετ, τα πάντα. Αυτό λοιπόν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ και μας λένε ότι λέμε βλακίες και ότι θα καταστραφούμε. Οι χώρες, οι Ισπανίες... Νομίζω ο κύριος Χατζηδάκης ήταν σαφής ότι αν γίνει αυτό δεν θα μπορούμε να δώσουμε, λέει, συντάξεις και επιδόματα. Άλλη απειλή. Αυτό πάντα. Δεν θα σας δώσουμε συντάξεις, δεν θα είστε ασφαλείς. Όχι κύριε Χατζηδάκη, δεν μας τα λέτε καλά. Μας λέτε ψέματα γιατί οι άλλες χώρες δεν θέλουν κι αυτές να έχουν τον κόσμο τους σε ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Γιατί έφτασε η Ελλάδα να είναι μία θέση κάτω από τη Βουλγαρία, πάνω από τη Βουλγαρία, και σε λίγο θα είμαστε και κάτω από τη Βουλγαρία, πιστέψτε με. Γι' αυτό. Τι να πω. Πάει καλά. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ξέρετε τι γίνεται. Καλό θα ήταν αυτές τις συζητήσεις να μην γίνονται μόνο προεκλογικά. Μήπως και αλλάξει. Όχι, θέλω να πω γενικά. Έχουμε μερίδιο ευθύνης και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν επικοινωνούμε και μαζί σας, είτε εκλεγείτε είτε δεν εκλεγείτε, όλοι οι υποψήφοι ευρωβουλευτές και ευρωβουλεύτριες, έτσι ώστε να τονίζουμε, να δείχνουμε τα θέματα, να τα επικοινωνούμε, μπας και αλλάξει κάτι και μπας και ο κόσμος καταλάβει και την κρισιμότητα των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά και την κρισιμότητα της πενταετίας που έρχεται, κυρία Λεκατσά, γιατί βγήκαμε από μια δύσκολη πενταετία με τεράστιες ανατροπές στην Ευρώπη και πάμε τώρα... να δούμε κατάσταση. Ακριβώς, με δύο πολέμους σε εξέλιξη, με την άνοδο της ακροδεξίας που δεν ξέρουμε τι θα σημαίνει αυτό, με την θέση Επιτρόπου Άμυνας και τι σημαίνει η ενιαία αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη, με όλο αυτό έτσι το πολεμοχαρές κλίμα που δημιουργείται. Αυτό είναι αίτημα πολλών ετών η ενιαία άμυνα στην Ευρώπη, αλλά μέχρι τώρα που στα σπλάχνα μας δεν είχαμε πόλεμο εμείς, όπως είναι της Ουκρανίας, το είχαμε παγώσει, ενώ θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να το έχουμε λίγο ενθαρρύνει για να μην είμαστε άμεσα εξαρτημένοι από τη Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία, από το ΝΑΤΟ. Αλλά βέβαια, όταν είσαι μικρός,
πρέπει να είσαι σε μεγάλους οργανισμούς. Δεν συζητώ τη θέση, α, είμαστε κατά της Ευρώπης και πάμε να πολεμήσουμε κατά της Ευρώπης το οποίο έχει το ΚΚΕ. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θυμάστε ότι μετά τη δικτατορία, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, εμείς φύγαμε από το ΝΑΤΟ τιμωρώντας, και πολύ καλά κάναμε τότε, αυτή τη στάση που δεν προστάτευσε το ΝΑΤΟ την Κύπρο. Όμως αυτό το πληρώσαμε ακριβά, γιατί όταν θελήσαμε μετά εξ ανάγκης να ενταχθούμε, ακόμη σε ορισμένες επιτροπές δεν έχουμε λόγο. Άρα θέλω να πω ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή μπορεί και μόνο μία διέξοδο έχει, να παλέψει μέσα από την Ευρώπη. Και πώς θα κάνεις πράσινη μετάβαση, πώς θα κάνεις πράσινη αν δεν έχεις την Ευρώπη και τα χρήματα της Ευρώπης. Δηλαδή πες το ότι μειώνω εγώ μόνο εδώ τους ρήπους. Αυτό δεν γίνεται έτσι. Στο μεγάλο κάδρο, στη μεγάλη εικόνα. Άρα η Ευρώπη είναι απαραίτητη, αλλά θέλουμε μια Ευρώπη πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, πολύ πιο ειρηνική. Γιατί δεν ξέρετε, αυτό όπως είπατε, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Ας μην φυσικά βγάζουμε, και να θυμάστε, πουθενά όπου επευλήθη ο φασισμός δεν ήταν τα αποτελέσματα καλά. Ας γυρίσουμε πίσω τα μυαλά μας στην ιστορία, θα δούμε, και ας πούμε για μια ακόμη φορά, ποτέ πια φασισμός. Λοιπόν, με αυτό το μήνυμά σας θα κλείσουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στη Δέλτα Τηλεόραση. Θέλω να σας ευχηθώ καλό κουράγιο, αν και δεν έμειναν πολλές μέρες, αλλά ξέρω το επιβαρημένο σας πρόγραμμα. Έχετε και αυτό όλοι οι συνυποψήφοι σας. Είστε μαζί και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Βλέπω στις συγκεντρώσεις πάτε 4-4-3-3 στις ομιλίες, στις εκδηλώσεις. Ναι. 10. Και είναι ωραίο γιατί δεν υπάρχει αυτό το ανταγωνιστικό αμιγώς έτσι κλίμα που βλέπουμε σε άλλες παρατάξεις, τουλάχιστον σε άλλα κόμματα. Έχω αγαπήσει όλα αυτά τα παιδιά, είναι πολύ αξιόλογοι επιστήμονες, αρκετοί εξ αυτών. Υπάρχουν και άνθρωποι του Μόχθου, υπάρχουν γεωπόνοι, υπάρχουν άνθρωποι από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Γιατί στην Ευρώπη, και αυτό το ξέρετε, βγαίνουν γεωργοί, βγαίνουν άνθρωποι, αγρότες, και έτσι πρέπει να είναι. Ένα είναι το χαρακτηριστικό, και θέλω να το πω, να είναι άνθρωποι με ήθος, άνθρωποι που τη σωστή στιγμή θα ψηφίσουν για το καλύτερο, αυτό που θεωρώ εγώ καλύτερο, γιατί μπορεί να μου πει κάποιος εγώ θεωρώ το άλλο καλύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και κυρίως να μην είναι τεμπέληδες και γυρολόγοι. Η Ευρώπη θέλει πολλή δουλειά. Για να βγάλεις ένα φάκελο θέλει μήνες δουλειά. Και μη λέμε και αυτές βλακίες ότι παίρνουν 25.000 και πάνε για τα... Αυτά είναι για να πάρουν τους συμβούλους, να πάρουν μεταφραστές, να δουλέψουν δικηγόροι. Δεν είναι λέτε, ότι πας με ένα σακίδιο και σου δίνει 25.000 και όλα αυτά. Αυτά είναι αστειότητες. Ο Ευρωπαίος βουλευτής κάνει πολύ πιο βαριά δουλειά από το εθνικό. Είναι μακριά από το σπίτι του, στερείται τους αγαπημένους του, την οικογένειά του, αλλά πρέπει να είμαστε εκεί. Άρα ούτε αυτοί που λένε όχι στην Ευρώπη έχουν δίκιο, ούτε αυτοί που θέλουν μία Ευρώπη πολύ συντηρητική και έχουν κλείσει τα μάτια στο επερχόμενο φασιστικό κίνημα. Εγώ θα κλείσω πάντως λέγοντας ότι η Ευρώπη είναι το σπίτι μας και η Ελλάδα είναι ένα από τα πολλά δωμάτια του. Από εκεί και μετά ας φροντίσουμε όλοι, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, να συμμετέχουμε στις ευρωπαϊκές εκλογές, να φροντίσουμε το σπίτι μας, να είμαστε νοικοκυρέοι, έτσι ώστε να δούμε, τουλάχιστον εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι, ότι εμείς κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την Ευρώπη που θέλουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι η δική μου τουλάχιστον παράταξη ήταν εξαιρετική η ομάδα των Ευρωβουλευτών και ειδικά θα τονίσω οι δύο εναπομείναντες κρατήσαν θερμοπύλες, ο Κώστας Αρβανίτης και η Έλενα η Κουντουρά. Και το μητού, επειδή είμαστε και γυναίκες, θεσπίστησε η Κουντουρά, όπως και τον κατώτατο μισθό βοήθησε πολύ ο Αρβανίτης να υπάρχει. Άλλο αν εδώ μας λένε, μας δώσαν αύξηση. Αυξήσεις έχουμε εδώ, αυξήσεις. Αυξήσεις. Ναι. Αύξηση του τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Πολλές ευχές για καλή επιτυχία και θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να τα ξαναπούμε και μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Όποτε με θέλετε. Με μεγάλη μας χαρά. Θα μιλήσουμε για τα θέματα. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και αυτή η εκπομπή Ευρωπαϊκές Εκλογές 2024, τέσσερις μόλις μέρες πριν από την κάλπη της Κυριακής 9 Ιουνίου. Από εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.